Πάμε τώρα σε μια δράση που έχει το ίδιο έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σωστά. Πρέπει να τη στηρίξουμε και αναφέρουμε στην Άϊπνη Νύχτα. Γίνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο. Δύο μουσεία ανοίγουν για μία νύχτα, καλωσορίζουν το κοινό της πόλης σε μία διαφορετική πολιτιστική εμπειρία. Νομίζω ότι καλύτερα θα μας τα πει και το μόνο σίγουρο η κυρία Ειρήνη Λιναρδάκη, οικαστικός και επιμελήτρια της εκδήλωσης Άϊπνη Νύχτα. Να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο Παρασκευή 27 Μαΐου, σωστά? Σωστά, αύριο 6 το απόγευμα με μεσάνυχτα. Μετά μεσάνυχτα. Λοιπόν, για πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Πού θα πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις, ποιος μπορεί να συμμετέχει? Λοιπόν, οι εκδηλώσεις είναι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, που είναι στην Παραλιακή, ναι, για όσους το ξέρουν. Στο Μουσείο Αρχαίας Τεχνολογίας, Μουσείο Κοτσανά, το οποίο είναι κοντά στο λιμάνι. Είναι το παλιό Ιτάρα, μην κάνω λάθος, έτσι το ξέρουν οι δικλειώτες. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο το κοινό. Ελάτε με τα παιδιά σας, ελάτε με τη μαμά σας, ελάτε με τη γιαγιά σας και τον παππού σας, ελάτε με όσους θέλετε. Είναι ελεύθερη η είσοδος πάντως. Γιατί Άϊπνη Νύχτα γενικά και τι θα θαυμάσουμε, τι θα δούμε, πώς θα συμμετέχουμε? Ωραία. Η ιδέα της Άϊπνης Νύχτας έχει ξεκινήσει από το Παρίσι, γίνεται τώρα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Και η ιδέα είναι να δώσουμε πρόσβαση ταυτόχρονα στο κοινό σε χώρους μετά τις ώρες λειτουργίας της κλασικής αυτών των χώρων. Και ταυτόχρονα να δώσουμε πρόσβαση σε καλλιτέχνες να μπουν και να επενδύσουν αυτούς τους χώρους με τα έργα τους. Οπότε αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε καλέσει εικαστικούς, ναι, και κινηματογραφιστές από την Αμερική, από τη Γαλλία, από την Ελλάδα, από το Ηράκλειο, από παντού, οι οποίοι μας έχουν στείλει τα έργα τους, έχουν έρθει και οι ίδιοι και έχουν μπει και τα έχουν βάλει σε διάφορα σημεία των μουσείων και πρέπει να μπείτε να τα ψάξετε λίγο. Δηλαδή, μέσα στα διοράματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας συνυπάρχουν, ας πούμε, ο Μεσογειακός Βιότοπος και ταυτόχρονα κάποια γλυπτά και τα έργα είναι διάσπαρτα μέσα στα μουσεία. Με την Άϊπνη Νύχτα να ακολουθεί επιταγές της Λευκής Νύχτας, σωστά, αντίστοιχα. Ναι, σωστά. Και η ιδέα είναι να πιο αργά, να πάρουμε λίγο το χρόνο, να μπούμε μέσα, να μην είμαστε πάντα σε αυτόν τον χρόνο που είναι 9 με 5, ας πούμε. Οπότε, ναι, να είμαστε λίγο έτσι ελεύθεροι και παρόντες, ώστε να ανακαλύψουμε ίσως κάτι καινούριο και να μπούμε έτσι σε μια συζήτηση με το τι μπορεί να είναι και ένα μουσείο αλλιώς. Και πόσο σημαντική είναι αυτή η σύνδεση και η επαφή των πολιτών και των μικρών ηλικιών με τις τέχνες, τον πολιτισμό, με τους εικαστικούς? Ναι, και όπως έλεγε και η προηγούμενη καλεσμένη σας που άκουγα, η ιδέα είναι ότι τα παιδιά να έχουν πρόσβαση. Αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή, ζούμε στο Ηράκλειο που δεν έχει μεγάλη πρόσβαση στα εικαστικά. Τώρα γίνονται δουλειές, είναι καλύτερα. Η ιδέα ήταν να φέρουμε και ανθρώπους από αλλού να έρθουν σε διάλογο με το τι συμβαίνει εδώ, με τους καλλιτέχνες που ζουν εδώ. Και να δώσουμε πρόσβαση. Βασικά αυτό είναι το πώς μπορούμε να το κάνουμε εύκολο για τον κόσμο να πάνε, να βρεθούν μέσα στα μουσεία και να υπάρξει αυτός ο διάλογος αναγνώρισης του τι είναι μουσείο, τι είναι τέχνη, ναι, πόσο προσβάσιμο μπορεί να είναι αυτό επίσης. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μακριά αλλού, αλλά εδώ μέσα στην πόλη μας. Λοιπόν, κυρία Λιναρδάκη, να επαναλάβουμε 6 το απόγευμα με μεσάνυχτα σε δύο χώρους, ναι, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και... Και στο Μουσείο Κοτσανά, Μουσείο Αρχαίας Τεχνολογίας. Μάλιστα. Θα υπάρχει μία πρώτη παρουσίαση στις 7 στο Μουσείο Κοτσανά. Μετά μία δεύτερη παρουσίαση στις 8 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και μετά από την... είναι στις 8.30 νομίζω στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Θα κάνουμε προβολές στο μικρό μας σινεμά. Μπορείτε να έρθετε γιατί θα είναι και πρεμιέρα διάφορων έργων, εν μέσω των οποίων του Γιώργου Μαστρακούλη, ο γιος του Σκύλου, που έχει γυριστεί εδώ στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Και διάφορα άλλα καλλιτεχνικά και εικαστικά έργα. Ελάτε και θα υπάρχει και ένα κέρασμα μετά. Στο τέλος. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κυρία Λιναρδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.